Με τι θα ασχοληθούμε, εκλογές ΕΕ, ένας ο μεγάλος νικητής. Αν μπορούμε λίγο να θυμηθούμε λίγο το πρωτοσέλιδο, την αναφορά μας στη Νέα Κρήτη σήμερα, για να μπούμε στο κλίμα. Λοιπόν, είναι στο πάνω μέρος της εφημερίδας. Για να δούμε λίγο με τη βοήθεια του Αντώνη. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εκλογές ΕΕ, λοιπόν. Ποδοπάτησε τον Αυγενάκη με τεράστια νίκη ο Νίκος Τζόρτζογλου. Πανάξια επανεκλογή Τζόρτζογλου στη διοίκηση της Ένωσης με ψήφους 23-3 και ποσοστό 92%. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Τζόρτζογλου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Βαγιωτόπουλε. Καλησπέρα στους φίλους που μας παρακολουθούν. Και βέβαια Μανώλης Βαρδαλαχάκης, καλός συνάδελφος. Μανώλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Λοιπόν, να ξεκινήσω και να ρωτήσω τον κύριο Τζόρτζογλου, πώς νιώθει. Σίγουρα νιώθω όμορφα, ευχάριστα. Μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα, δεν μπορώ παρά να νιώθω όμορφα. Έτσι δεν είναι? Θα μπορούσε να είναι διαφορετικό? Ναι. Μανώλη, παρακολούθησες διαδικασία? Παρακολουθήσαμε, βέβαια. Αυτό που είναι ότι ο αντίπαλος είναι το ζήτημα, έτσι κύριε Τζόρτζογλου? Σίγουρα. Σε όλες τις αναφορές και γνωρίζουμε βέβαια ότι είχατε, όπως έχετε πει, έναν δύσκολο, αόρατο αντίπαλο. Δεν ξέρω αν ήταν αόρατος, δεν νομίζω να ήταν αόρατος. Εντάξει, ίσως αόρατος ήταν εκεί. Στη συνέχεια νομίζω ότι δεν κρατήθηκαν ούτε τα. Δεν χρειάζεται να πούμε. Δεν έχω ούτε πρόβλημα να πω την πραγματικότητα. Άλλωστε την ξέρει όλο το ποδοσφαιρικό Ηράκλειο, την ξέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, την ξέρουν όλα τα σωματεία. Αντίπαλος ουσιαστικά ήταν ο συνυποψήφιός μου στις βουλευτικές εκλογές, υφυπουργός αθλητισμού, ο Λευτέρης Αυγενάκης. Και αυτό λέω ότι ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος, παρά το γεγονός ότι εγώ τον περίμενα, δηλαδή αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα, το οποίο σε μια αναμέτρηση εκλογική, το αποτέλεσμα που μου έδωσε εμένα 92% και έδωσε στο Λευτέρη τον Αυγενάκη 8%, όπως είπα και χθες, τον περίμενα λίγο πιο σκληρό. Δηλαδή τον περίμενα καλύτερο αντίπαλο. Γιατί δεν έχεις να κάνεις με ένα φυσικό πρόσωπο απλά, ο οποίος είναι ένας επιχειρηματίας. Έχεις να κάνεις με ένα μέρος της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα μέρος της κυβέρνησης και δει όχι οποιοδήποτε Υπουργείο Υγείας, Δημοσίων Έργων, αλλά ένα Υπουργείο το οποίο άπτεται με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, δηλαδή ένα αθλητικό φορέα όπως είναι η ΕΕ, αντιλαμβάνεστε ότι περίμενα πραγματικά ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τζόρτζογλου, ποσοστό 92%. Ουσιαστικά πολλοί θυμήθηκαν το 2010. Θυμάστε τι έγινε το 2010 στις εκλογές? Πόσο ποσοστό είχατε πάρει? Το 10 είχα πάρει 80. Όχι, το 2010 δεν είχατε αντίπαλο. Α, το 10 στην Ανδρόγειο. 100%. Άρα λοιπόν, φτάνουμε ποσοστά 2010. Χωρίς αντίπαλο. Χωρίς αντίπαλο. Όταν αντίπαλος είναι ουσιαστικά, όπως είπατε, ο υφυπουργός αθλητισμού. Πώς τα καταφέρατε? Πραγματικά ρωτάει το Ηράκλειο. Πώς τα καταφέρατε? Νομίζω... Και όχι μόνο το Ηράκλειο, όλη η Ελλάδα το ρωτάει. Ναι, εντάξει, πιστεύω ότι δεν είναι τόσο. Νομίζω ίσως. Και εντάξει, σίγουρα παίζει σημασία το γεγονός ότι τα σωματεία έδειξαν μια αγάπη, έδειξαν μια εκτίμηση στο πρόσωπό μου, αλλά περισσότερο ίσως οφείλεται στην αδυναμία του Λευτέρη. Δηλαδή, τον περίμενα το Λευτέρη, πραγματικά το λέω, χωρίς ίχνος ηρωνίας, πιο δυνατό. Διότι το 8% απέναντι. Άρα λοιπόν θέλω να πω, τέλος πάντων, ότι σίγουρα μέτρησε ότι κάτι κάνουμε καλά στο τοπικό ποδόσφαιρο. Και την ίδια ώρα αποδοκιμάστηκε τι? Και την ίδια ώρα αποδοκιμάστηκε από το ποδοσφαιρική κοινωνία του νομού Ηρακλείου αυτός ο βίαιος τρόπος με τον οποίο προσπαθούσε ο υφυπουργός αθλητισμού να παρέμβει σε ένα φορέα, σε μία ένωση, εκβιάζοντας με κάποιο τρόπο τα σωματεία, προκειμένου να αποσπάσει ψήφους για ένα πρόσωπο. Δεν θέλω να μιλήσω για τον τυπικά αντίπαλό μου. Οπότε από εκεί προκύπτει ότι αντίπαλός σας ήταν ο Λευτέρης Αυγενάκης? Όχι, προκύπτει από καταγγελίες σωματείων, από την καθημερινή πίεση που εξασκούσε το τελευταίο 20ήμερο στους προέδρους των ομάδων, όχι μόνο στους προέδρους των ομάδων, στις διοικήσεις των ομάδων, οι οποίοι διοικήσεις των ομάδων έκαναν παρέλαση από το γραφείο
του υφυπουργού. Σας θέτω αυτό το ερώτημα, καθώς περισσότεροι υποστηρίζουν από πού προκύπτει, συγγνώμη, Μανώλη, ότι ήταν αντίπαλος ο Λευτέρης Αγγελάκης. Όχι, μία διαπίστωση, γιατί νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούν να κρυφθούν. Τα ίδια τα σωματεία ομολογούν ότι πήγαν, ότι κλήθηκαν από τον κύριο Αγγελάκη και πήγαν και συζήτησαν για το θέμα των εκλογών. Και ότι ο κύριος Αυγιανάκης τους είπε τα ίδια τα σωματεία. Ναι. Έτσι δεν είναι κάτι που μπορεί να μείνει κρυφό άλλωστε. Γιατί άλλωστε και ο κύριος Αυγιανάκης το έλεγε, εντάξει, μπορείτε να πείτε ότι συναντηθήκατε μαζί μου. Δηλαδή δεν είναι κάτι κρυφό. Απλώς ίσως και τα σωματεία πάνω στο πλαίσιο και το να κρατήσουν. Και καλά το κάνουν τα σωματεία. Γιατί ουσιαστικά σε αυτές τις εκλογές υπήρχε μια βραδιφλεγής βόμβα. Το να υπάρχει ένας υφυπουργός και να ασχολείται με το εκλογικό πεδίο μπορεί να ανατινάξει, να φέρει εντάσεις. Και πραγματικά νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια και στην διοίκηση του κ. Τζόρτζογλου και σε συνυποψήφιους και στα σωματεία που κατάφεραν και κράτησαν το κλίμα σε καλό επίπεδο. Εγώ να πω βέβαια ότι η εκπομπή είναι ανοιχτή και αν θέλει και ο κ. Αυγιανάκης να βγει να δώσει τις δικές του απαντήσεις, καλοδεχούμενος είναι να βγει στον αέρα να μας δώσει τη δική του εκδοχή και τις δικές του απαντήσεις. Έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Τζόρτζογλου. Άλλη μια θητεία στην ΕΠΣΥ, όπως είπαμε, ήταν μια δύσκολη, έτσι, μια δύσκολη έτσι, προεκλογική περίοδος και προέρχεσαι βέβαια και από μια δύσκολη περίοδος για το ποδόσφαιρο, πανδημία, προβλήματα. Η φετινή χρονιά επανεκκίνησης ήταν δύσκολη. Κάνατε εσείς βέβαια ένα απολογισμό. Μπορούμε να τον ακούσουμε έτσι, ένα μήνυμα απολογισμό του τι έγινε τα τελευταία 4 χρόνια στο ερακλειώτικο ποδόσφαιρο και τι περιμένουμε από την επόμενη μέρα, όπως είπαμε όλοι και στους προέδρους των σωματείων, στους εκπροσώπους των σωματείων στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Η τετραετία που πέρασε, δεν ήμουν ευχαριστημένος. Δεν ήμουν ευχαριστημένος γιατί δεν βοήθησαν οι καταστάσεις να είμαι ευχαριστημένος, αφού από τα 4 χρόνια της θητείας, τα 2,5 χρόνια είμαστε σε ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν ζούσαμε μόνο στο Ηράκλειο, ζούσε όλος ο πλανήτης, αυτό της πανδημίας. Τα γήπεδα στο μεγαλύτερο χρονικό ήταν κλειστά, οι παράγοντες με πρόβλημα, οι ποδοσφαιριστές, δεν υπήρχαν αγώνες, δεν υπήρχε κόσμος στα γήπεδα αφού δεν επέτρεπε ο COVID-19 να πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε δράσεις. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πρόβλημα σοβαρό, το οποίο δεν μπορέσαμε να κάνουμε πράγματα που είχαμε στόχους να κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι η νέα τετραετία και με κάποιες αλλαγές που κάναμε στα μέλη του ΔΣ θα μας δώσουν την ευκαιρία να καλύψουμε αυτά που δεν κάναμε την τετραετία που πέρασε, αλλά και να βελτιώσουμε λάθη μας, γιατί κάναμε λάθη, ούτως ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα την τετραετία αυτή. Παρά τα προβλήματα πάντως και έτσι προς το κλείσιμο της τετραετίας και αφού το επέτρεψε βέβαια η πανδημία για να επιστρέψουν οι διοργανώσεις, είδαμε δύο κομμάτια τα οποία προκάλεσαν πολύ θετική εντύπωση. Το ένα κομμάτι σε θέμα υποδομών του Youth League, πρωτόγνωρο, με συμμετοχή ομάδων από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, και να δούμε αν του χρόνου μπουν και τα Χανιά, και το Final Four. Το εντυπωσιακό Final Four, πρωτόγνωρο ποδοσφαιρικό Final Four στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν το κλείσιμο λοιπόν της παρούσας τετραετίας έγινε έτσι με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με όμορφες ιδέες. Περιμένουμε και περιμένουν τα σωματεία, νομίζω, και νέες ιδέες και ανάλογες εκπλήξεις στο μέλλον. Υπάρχει και ένα τουρνουά, νομίζω, το οποίο ετοιμάζεται για το Σεπτέμβριο. Να μας το πείτε. Πιστεύω ότι αν τα καταφέρουμε, που πιστεύω ότι τα καταφέρουμε, ελπίζω να τα καταφέρουμε, είναι ένα τριήμερο εκδηλώσεων που δεν στέκεται μόνο σε αθλητικές δράσεις. Προσπαθούμε και είμαστε πολύ κοντά να το ανακοινώσουμε και επίσημα ημερομηνίες. Αφορμή παίρνουμε από τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Το 2022 κλείνουμε 100 χρόνια από το 1922 που είχαμε τη μικρασιατική καταστροφή. Μέσα λοιπόν από κάποιες δράσεις οι οποίες δεν θα είναι μόνο αθλητικές, θα είναι πολιτιστικές. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων που θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε την προσφορά, όλα αυτά που οι άνθρωποι, οι δικοί μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας έφεραν διωγμένοι από τη Μικρά Ασία και το πόσο επηρέασε αυτοί οι άνθρωποι το εμπόριο, τον αθλητισμό, την κουλτούρα, τους χορούς, το φαγητό. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια πραγματικά
Και μέσα σε αυτές τις δράσεις στοχεύομαι να φέρουμε μια, την εθνική ομάδα της Ελλάδος του 2004, την Παλεμάχων, η οποία θα αντιμετωπίσει ονόματα μεγάλα ποδοσφαίρου, είτε της Ευρώπης είτε του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Θα έχουμε χορούς και τραγούδια της Μικράς Ασίας, θα έχουμε διάφορα event τέλος πάντων με ακαδημίες από τα προσφυγικά σωματεία του Ηρακλείου, τον Ηρόδοτο, τον ΠΟΑ, την ΑΕΚΑ Τσαμπά, τη Μινωική. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε και με αυτές τις δράσεις να τιμήσουμε αυτές τις μνήμες αυτών των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν. Εγώ ένα παραπάνω λόγο του ότι τυχαίνει να είμαι 100% και από τους 4 παππούδες μου πρόσφυγας, είμαι περισσότερο, αν θέλετε, ευαισθητοποιημένος. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις και ελπίζω με αυτές τις δράσεις και όχι μόνο με αυτές να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν κάπως όμορφα. Ωραία. Και όμορφα και διαφορετικά και με πολλά μηνύματα. Το ξεκίνημα ασφαλώς, κύριε Τζόρτζογλου, θα γίνει με την ομάδα σας, η οποία σίγουρα έχει νέα πρόσωπα, έχει την εμπειρία των προηγούμενων ετών. Κρατήσατε κοντά σας όλα τα βασικά στελέχη. Χαρακτηρίσατε και τον κύριο Πλούταρχο Κουτεντάκη πυρηνική δύναμη, ο οποίος λέει ότι δίπλα σας έγινε πυρηνική δύναμη. Νέοι συνεργάτες, ο κύριος Νίκος Τιακάκης και ο κύριος Κώστας Μπουνάκης. Ο κύριος Νίκος Τιακάκης, ένα νέο παιδί. Μάλιστα είναι, σύμφωνα με την ιστορία, ο νεότερος νεοεκλεγής σύμβουλος στην ΕΠΣΗ. Είναι ο γιος του Προέδρου του Ερμοτέλη. Ναι, ο Κώστας Μπουνάκης, επί χρόνια παράγοντας στο Γιούχτα. Η Εμμανουέλα Φινοκαλιώτη, η οποία ήταν στην Υγειονομική Επιτροπή και μάλιστα μαθαίνουμε ότι θα ανατεθεί στην Εμμανουέλα Φινοκαλιώτη ένας νέος ρόλος. Η Εμμανουέλα Φινοκαλιώτη είναι στην Εξελεκτική Επιτροπή, δεν είναι στο τακτικό ΔΣ, αλλά έχετε πει ότι και τα μέλη που δεν εκλέγησαν και δεν ήταν και νέα πρόσωπα θα είναι σε επιτροπές. Θέλω να μας κάνετε έτσι ένα σχόλιο. Πώς θα ανακατέψετε την τράπουλα, αν γίνεται, τι σκέφτεστε? Βέβαια, δεν έχει γίνει ακόμα η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια έκπληξη, κάτι θετικό, κάτι που σκέφτεστε. Νομίζω, αν μπορείτε να μας πείτε. Νομίζω γιατί σίγουρα είναι και θέμα συμβουλίου. Έτσι, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι δεν είναι σωστό να προκαταβάλουμε κάποιες σκέψεις που έχω πριν τις συζητήσω με τα μέλη του ΔΣ. Σίγουρα αυτό που μπορώ να πω, και επειδή μου αναφερθήκατε στα δύο πρόσωπα, είναι πολύ σημαντικό για μένα, είσοδο του Νίκου του Στιακάκη στο νέο ΔΣ, όπως είπατε είναι ο νεότερος, το νεότερο μέλος ηλικιακά στην ιστορία της Ένωσης. Μόλις 25 ετών. Έτσι. Μόλις 25 ετών, είναι ο γιος του Προέδρου του ΓΣ Εργοτέλη, του Γιώργου Στιακάκη. Τέλος πάντων, σίγουρα ξαναλέω και πάλι, ανεξάρτητα αν είναι άτομα στο ΔΣ, άτομα όμως που είναι στην παράταξη, ο Χρονάκης, ο Δημήτρης, ο Μανώλης Μαθηδάκης, ο Φίλιππος Βερδιάκης και βεβαίως όπως είπατε. Η Μανουέλα Φινοκαλιώτη, έτσι. Πού το μάθατε, δεν ξέρω, τέλος πάντων είναι αυτό μια πραγματικότητα. Για το, λέγαμε για το, για το γυναικείο ποδοσφαίρο. Για το γυναικείο ποδοσφαίρο, ναι, ναι, ναι. Το οποίο πραγματικά στο Ηράκλειο, ειδικά και φέτος, βλέπουμε τον Εργοτέλη να διεκδικεί πρωτάθλημα. Και όφη βέβαια διεκδίκησε μέχρι το τέλος. Ο Εργοτέλης μπήκε στα μπαράζ. Mm-hmm. Νομίζω ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο βιώνει μια άνθηση στο Ηράκλειο και νομίζω ότι με την προσθήκη της Εμμανουέλας Φινοκαλιώτη θα δούμε έτσι όμορφα πράγματα από την έτσι ακριβώς είναι. Για η Εμμανουέλα Φινοκαλιώτη υπήρξε ποδοσφαιρίστρια σε υψηλό επίπεδο και στον Ηρόδοτο και στον Εργοτέλη. Θεωρώ η παρουσία της μαζί με στελέχη άλλα που θα πλαισιώσουν την Επιτροπή Γυναικείου Ποδοσφαίρου θα δώσουν πολλά πράγματα στο γυναικείο ποδόσφαιρο του Ηρακλείου που, όπως σωστά είπατε, και ο Όφη και ο Εργοτέλης πρωταγωνιστούν στην αλφα-εθνική κατηγορία. Να πάμε σε κάποια θέματα, επειδή ξέρω ότι πάντα ασχολείστε, της κεντρικής ποδοσφαιρικής σκηνής. Το ένα είναι η είδηση που ήρθε σήμερα επισήμως από το site της ΕΠΟ, είναι η επιστολή από την FIFA και την UEFA προς τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη για τον νέο αθλητικό νόμο και για το Μητρό. Ουσιαστικά η FIFA καλεί τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη να συζητήσουν για τον νέο αθλητικό νόμο. Και το γεγονός ότι υπάρχει απειλή των σωματείων που δεν είναι στο Μητρό από το καλοκαίρι να διαγραφούν, να διαλυθούν, έτσι, αυτή, ναι, η απειλή. Ναι. Καλεί λοιπόν η FIFA και η UEFA τον κύριο Αυγενάκη σε αυτό το κομμάτι. Και βέβαια το Μητρό είναι κάτι που σας απασχόλησε πάρα πολύ και γι' αυτό πήρατε και τη δύσκολη, όπως είπατε, απόφαση οι εκλογές να γίνουν με 26 σωματεία, μόνο όσα είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό και όχι με όλα τα σωματεία που ήταν υπάγια. Σας το έχετε δηλώσει ότι θέλετε όλα τα σωματεία. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το κομμάτι και ποιες είναι οι πληροφορίες σας. Οι πληροφορίες μου είναι αυτές που συνέχεια βρωτοφωνάζω. Δηλαδή, ο Λευτέρης Αυγενάκης πέρασε ένα νόμο
το Μητρό, που για να τα λέμε και όλα, αν και είμαι πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ένας νόμος ο οποίος δεν είναι του Λευτέρου του Αυγενάκη. Είναι ένας νόμος ο οποίος ο Σταύρος ο Κοντονής τον Απρίλιο του 2016 πέρασε. Απλά ο Λευτέρος Αυγενάκης τον έκανε πράξη, αλλά τον έκανε πράξη με λάθος τρόπο. Δηλαδή, επιβάλλει στα σωματεία που λέει ο νόμος ότι όσα σωματεία δεν μπαίνουν στο Μητρό, τα διαλύω. Αυτό είναι βίαιος τρόπος, είναι αντιδημοκρατικό, να μην πω ότι είναι ίσως και σε εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά φασιστικό. Αυτό λοιπόν έρχεται η FIFA να του πει, τον οποίο τον έχει καλέσει από πέρσι το Σεπτέμβριο, ενώ είχαν συμφωνήσει FIFA, UEFA, ΕΠΟ και Αυγενάκης τον Ιούλιο του 2021, ότι εφόσον περάσει η ολιστική μελέτη, θα κάνουμε μια συνάντηση το Σεπτέμβριο, 24 Σεπτέμβριο, ούτως ώστε να φτιάξουμε αυτό το νόμο, ο οποίος δεν τον δέχεται η FIFA. Δηλαδή η FIFA δεν δέχεται αυτό που λέει ο Λευτέρης Αυγενάκης, ότι όποιο σωματείο δεν κάνει αυτά τα πράγματα το διαλύω. Αυτά δεν συμβαίνουν σε κανένα μέρος του πλανήτη. Δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, ένα σωματείο που έχει 40 παιδιά, 50 παιδιά, 100 παιδιά, επειδή δεν κάνει αυτά που θέλεις εσύ, τα οποία κάποια είναι σωστά να πούμε, αλλά κάποια δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη και δεν γίνονται πολύ περισσότερο σε μια περίοδο πανδημίας. Δηλαδή δεν μπορείς τον παράγοντα που είναι στη Βόνη ή στη Γαρίπα να του πεις ότι ξέρεις κάτι, φέρε μου αυτά τα χαρτιά σε αυτό το χρόνο, γιατί αν δεν μου τα φέρεις σε διαλύω. Αυτά δεν συμβαίνουν. Μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε ότι ο αθλητισμός... Έτσι. Τέλος πάντων, η FIFA λοιπόν του λέει τώρα αυτή τη φορά θα έρθεις 30 Μαΐου, 31 και θα κάτσεις στο τραπέζι και θα ακυρώσεις τον νόμο. Είμαι 1000% σίγουρος, γι' αυτό και όλας προχθές στα σωματεία είπα ότι εμείς σαν έψη θα κάνουμε πρωταθλήματα. Είμαι 1000% σίγουρος ότι ο Λευτέρης ο Αυγενάκης θα πάρει τον νόμο πίσω, είτε θέλει είτε δεν θέλει. Γιατί αν δεν πάρει τον νόμο πίσω θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Μάλλον ένα λεπτό έχουμε. Ναι, ένα λεπτό. Ασφαλώς πρέπει να ρωτήσω για το Ινστιτούτο Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου. Είστε πρόεδρος. Γίνονται πάρα πολλές ενέργειες και περιμένουμε σίγουρα και τα πρώτα έτσι αποτελέσματα εμπράκτως να βοηθηθούν τα σωματεία. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος σας. Αυτή είναι η ιδέα που έχετε, το όραμα που έχετε πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς. Να βοηθηθούν τα σωματεία μέσω ενός προγράμματος. Έτσι, και το Ινστιτούτο Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Το Ινστιτούτο Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, στο οποίο έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, λειτουργεί, τρέχει. Ο Σπύρος ο Κοκολάκης, ένας συντομίτης μας, ο οποίος ζει στο εξωτερικό, έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει από όλη την Ελλάδα θα μπουν σε ένα φάκελο και με τους κατάλληλους τρόπους και με το κατάλληλο μάρκετινγκ θα μπορέσουμε να φέρουμε χρήματα και για τις ενώσεις αλλά και για τα σωματεία. Μάλιστα. Λοιπόν. Μια τελευταία ερώτηση. Έχεις 20 δευτερόλεπτα τώρα το πλάβι. Πού θα αφιερώνατε αυτή τη μεγάλη νίκη, μια προσωπική ερώτηση. Θέλω να μας πείτε αυτή τη μεγάλη νίκη, γιατί πραγματικά νομίζω ότι το έχετε πει ότι είναι μια νίκη. Πού θα θέλατε να την αφιερώσετε προσωπικά, όχι ως πρόεδρος της ΕΠΣΗ, ως Νίκος Τζόρτζογλου. Θα την αφιέρωνα, θα έλεγα στο μαξί μου να πάρει αυτό το μήνυμα, το τι συμβαίνει. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα στο Ηράκλειο. Συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει ο πρωθυπουργός της χώρας να καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι σε αυτό το Υπουργείο, αυτό που συνέβη, που όλοι, δηλαδή από τους 26 ομάδες, τα 21, τα 23 σωματεία του είπανε στόπ Αυγενάκη, αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό παρακαλώ τον Κυριάκο το Μητσοτάκη να καταλάβει. Μάλιστα. Αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, κύριε Τζόρτζογλου, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Μανώλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω ότι κάναμε μια ωραία συζήτηση. Ακριβώς, και θα την επαναλάβουμε. Με χαρά. Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτοπουλο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.